Κατά αποκλειστικότητα, ένας Έλληνας μόνιμος κάτοικος της Βιέννης, ο οποίος έζησε τα πρώτα λεπτά του τρομοκρατικού χτυπήματος, σε ζωντανή σύνδεση θα μας περιγράψει τις στιγμές εκείνες. Τις στιγμές εκείνες είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Δημινάκης. Κύριε Δημινάκη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας από τη Βιέννη. Η γυναίκα σας βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου σημειώθηκε το τρομοκρατικό χτύπημα. Θέλετε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά? Βεβαίως. Εγώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς σκοπούς. Άκουσα χθες, όπως όλοι μας, ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο Μακεδονία από σήμερα. Και έτσι μπήκα στην πρώτη διαθέσιμη πτήση για Βιέννη, αφού ήξερα ότι δεν θα υπήρχε άλλος τρόπος να επιστρέψω πίσω στο σπίτι μου. Μπαίνω στο αεροπλάνο, όλα καλά. Με το που προσγειώνω με Βιέννη, λαμβάνω μηνύματα από τη γυναίκα μου και από φίλους μου, οι οποίοι μου λένε: μην πάρεις μετρό, μην πάρεις καθόλου κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Πήγαινε κατευθείαν σπίτι. Και διαπιστώνω ότι υπάρχουν πυροβολισμοί στο κέντρο της Βιέννης από τρομοκρατικό χτύπημα. Η γυναίκα μου μαζί με μια παρέα βρισκόταν σε ένα εστιατόριο κοντά στο σημείο της συμπλοκής. Κοντά στο σημείο, κύριε Δημινάκη, δηλαδή σε απόσταση 20 λεπτών ενός τετάρτου. Με τα πόδια 10 λεπτά. Με τα πόδια 10 λεπτά, ακριβώς δίπλα λοιπόν. Πολύ κοντά. Ναι, και σε εκείνο το σημείο μου είπε ότι πολύ απλά μπήκανε μέσα, γιατί καθόταν έξω. Ήταν πολύ ωραία ημέρα χθες το βράδυ στη Βιέννη. Τελευταία μέρα πριν από το σημερινό lockdown και στη Βιέννη. Οπότε υπήρχε πάρα πολύς κόσμος έξω στα μαγαζιά. Και ξαφνικά τους είδαν αστυνομία τριγύρω τους και μπήκανε μέσα άρον-άρον μέσα στο μαγαζί, όπου και τους κλειδώσανε για την δική τους ασφάλεια. Εγώ εντωμεταξύ στο αεροδρόμιο προσπαθούσα να βρω τρόπο να έρθω στην πόλη. Μετά από 2 ώρες κατάφερα και βρήκα ένα ταξί το οποίο με άφησε στο σπίτι. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι ο μόνος δυνατός τρόπος για να σώσω τους δικούς μου ανθρώπους ήταν να μπω σε ένα αυτοκίνητο και να πάω να τους παραλάβω. Έχουμε μια υπηρεσία εδώ στη Βιέννη, Drive Now, όπου μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται παρκαρισμένο κοντά στο δρόμο, στο σπίτι. Έτσι ακριβώς πήρα ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και κύριε Δημινάκη, μέχρι να πάρετε την απόφαση να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο, είχατε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γυναίκα σας? Και αν ναι, τι σας έλεγε? Είχα συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία. Προσπαθούσα να βρουν τρόπους και αυτοί να διαφύγουν. Δεν υπήρχε ούτε διαθέσιμο ταξί, ούτε κάποιο άλλο μέσο για να μπορέσουν να μπουν, τέλος πάντων να φύγουν από το σημείο της συμπλοκής. Και θεώρησα ότι εντάξει, okay, θα ξεκινήσω και θα δούμε τι θα γίνει. Αν με σταματήσουν κάπου, θα με σταματήσουν, αλλά τουλάχιστον να κάνω την προσπάθεια. Και έτσι μπήκα στο αυτοκίνητο. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που βγήκα από το σπίτι μέχρι να φτάσω στο αυτοκίνητο, είδα το απόλυτο κενό. Δεν υπήρχε κανένα στον δρόμο. Υπήρχε απόλυτη ησυχία. Μόνο κάποιες σιρήνες από αστυνομικά περιπολικά και ελικόπτερα πάνω στον αέρα. Έτσι ακριβώς οδήγησα. Πήγα ακριβώς μπροστά στο σημείο, στο εστιατόριο, μπροστά στην πόρτα. Τους ζήτησα να βγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και κατά κάποιο τρόπο τους φυγάδεψα πίσω. Η περιοχή είχε αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, φαντάζομαι. Εκείνη τη στιγμή είχαν σταματήσει οι πυροβολισμοί, γιατί είχαν περάσει και σχεδόν 2,5 ώρες από το συμβάν. Ναι. Υπήρχαν αστυνομικοί παντού και είχαν εξαπολύσει ήδη το ανθρωποκυνηγητό σε διάφορα άλλα σημεία της πόλης. Υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν κάπου εκεί κοντά κάποια στιγμή ο ένας ο δράστης, ο οποίος ξέφυγε κοντά στο εστιατόριο που βρίσκονταν η παρέα μου. Ναι. Και παρόλα αυτά θεώρησα ότι έπρεπε να πάω να τους κατά κάποιο τρόπο να τους σώσω. Μάλιστα. Φαντάζομαι ήταν πρωτόγνωρες οι σκηνές και το σκηνικό τρόπο το οποίο επικράτησε. Ήταν απόλυτα πρωτόγνωρες οι σκηνές, διότι η Βιέννη τα τελευταία 13 χρόνια κιόλας που μένω εδώ είναι από τις πιο ασφαλείς πόλεις της Ευρώπης. Έχει ψηφιστεί ως η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο. Είναι πρωτόγνωρα σκηνικά. Με το που προσγειώθηκα, τα βλέμματα όλων των επιβατών στην πτήση πάγωσαν όταν διαπίστωσαν τι συμβαίνει, πόσο δε όταν δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το αεροδρόμιο. Ομολογώ ότι είναι πρωτόγνωρες οι στιγμές για όλους τους Βιεννέζους, για όλους τους Αυστριακούς, διότι δεν είναι συνηθισμένοι σε κάποιες τέτοιες ενέργειες. Κύριε Δημινάκη, η γυναίκα σας τη στιγμή που βρισκόταν στο εστιατόριο άκουσε μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί της, άκουσαν πυροβολισμούς, άκουσαν σιρήνες περιπολικών, ασθενοφόρων. Για περιγράψτε μας λίγο τις σκηνές. Ευτυχώς δεν άκουσε πυροβολισμούς, διότι θα ήταν πάρα πολύ κοντά τότε. Άκουσε όμως την αστυνομία να πλησιάζει και φυσικά συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες έφταναν πολύ γρήγορα εκείνη τη στιγμή για πυροβολισμούς σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της
της Βιέννης που ήταν πάρα. Μάλιστα. Και ξεκινά βέβαια μία συζήτηση για την επόμενη μέρα. Να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα το οποίο επικρατεί σήμερα στην περιοχή. Σήμερα η πόλη είναι μια πόλη φάντασμα. Δεν έχει βγει κανένας από το σπίτι μετά από τις παροτρίτσεις φυσικά της ηγεσίας εδώ. Κλείσανε τα σχολεία, δεν άνοιξαν σήμερα καθόλου τα σχολεία. Ζητήθηκε από τους γονείς να μην πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία. Κηρύχθηκε τριήμερο. Και εξαπολύθηκε φυσικά το ανθρωποκινητό για να βρεθεί ο ένας ή οι υπόλοιποι δράστες που εικάζεται ήταν οργανωμένοι στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μάλιστα, από την ενημέρωση που έχουμε εμείς, κύριε Δημινάκη, 5 νεκροί μαζί με το δράστη και 17 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, 7 εξ αυτών σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Έχετε κάποια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής από μέσα της περιοχής? Η ενημέρωσή μου είναι ότι ένας δράστης ο οποίος δολοφονήθηκε επί τόπου ήταν γεννημένος στην Αυστρία, αλλά με διαβατήριο από την Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, αλβανικής καταγωγής, ναι. Ο οποίος είχε ένα σημασμένο παρελθόν όσον αφορά το τζιχαντισμό. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί και από τις αρχές ότι δεν είναι επικίνδυνος και δεν θα προκαλούσε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και γι' αυτό αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή. Βέβαια, θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου οι κάτοικοι εκεί να επιστρέψετε σε κανονικούς ρυθμούς. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Είναι ενδεικτικό σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι έχουν ανοίξει κάποιες τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης από το κράτος. Ναι. Διότι, όπως σας είπα, δεν είναι συνηθισμένοι οι κάτοικοι της Βιέννης σε τέτοια σκηνικά και ήταν σοκαριστικό, είναι αλήθεια. Το κράτος λοιπόν δείχνει τα αντανακλαστικά μέσα, ωστόσο δεν περίμενε κανείς αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Όπως μας είπατε και εσείς, είναι η πλέον ασφαλής πόλη η Βιέννη. Σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, πόσο δε στο κέντρο της Βιέννης, σε ώρα αιχμής, σε ώρα που ήταν η μοναδική, η τελευταία νύχτα κατά κάποιο τρόπο πριν από την 30ήμερη καραντίνα στην οποία μπαίνουμε από σήμερα, λόγω του κορονοϊού, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμοι να είναι έξω και να προσπαθεί να πάρει τον τελευταίο τρόπο διασκέδασης κατά κάποιο τρόπο. Ζουν αρκετοί Έλληνες στο κέντρο της Βιέννης? Υπάρχει λοιπόν ελληνική κοινότητα? Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες, ναι, και μάλιστα το σημείο που έγινε το σκηνικό είναι πάρα πολύ κοντά στην ελληνική εκκλησία, στην Μητρόπολη, που είναι και το ελληνικό σχολείο και που ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσε και δεν είχαμε κάτι απρόοπτο. Γνωρίζετε αν άλλοι Έλληνες βρίσκονταν κοντά στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης? Είχα πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι βρισκόταν σε άλλα εστιατόρια, άλλα εστιατόρια σχετικά κοντά, οι οποίοι βέβαια δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 3-4 ώρα το πρωί, μέχρι να μπορέσουν να φύγουν με κάποιο τρόπο από το σημείο στο οποίο είχαν εγκλωβιστεί. Μάλιστα. Πάντως, στα εστιατόρια, στα μαγαζιά, μέσα στα οποία βρίσκονταν οι πολίτες, οι θαμώνες, μετά την επίθεση, η αστυνομία τους άφηνε να βγουν? Με εντολή της αστυνομίας κλειδώθηκαν όλοι οι θαμώνες μέσα στα εστιατόρια, διότι υπήρχε ο κίνδυνος να συμβεί κάτι. Όταν μετά από 2,5-3 ώρες απομακρύνθηκε λίγο η ένταση σε εκείνο το σημείο, όποιος μπορούσε με κάποιο μέσο, με κάποιο τρόπο να φύγει από το σημείο, σίγουρα όχι με τα πόδια διότι ήταν λίγο επικίνδυνο, μπορούσε να φύγει από το εστιατόριο με δική του ευθύνη, εννοείται. Και πάντως σήμερα δεν μπορεί να φανταστεί ο πολίτης, ο κάτοικος της Βιέννης, lockdown. Δεν μπορεί να σκεφτεί αυτή τη συνθήκη όταν έχει να κάνει με την επόμενη μέρα ενός τρομοκρατικού χτυπήματος, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο ξεχάσαμε το γεγονός ότι από σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τις 8 το βράδυ και έχει κλείσει ο τομέας της γαστρονομίας, όλο το εμπόριο. Ζούμε λίγο μία περίεργη μεταβατική φάση. Είναι μία νεκρή περιοχή σήμερα η Βιέννη. Από τη μία υπάρχει ο φόβος της τρομοκρατικής επίθεσης και η επόμενη μέρα και από την άλλη βέβαια η διαχείριση των κρουσμάτων κορονοϊού. Τα οποία κρούσματα τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκαν πραγματικά ραγδαία. Φτάσαμε σε σημείο σχεδόν 5.500 κρούσματων. Την ημέρα. Τα οποία βέβαια μπορεί να ακούγονται λίγα σε σχέση με τα 20 και 30.000 που υπάρχουν στη Γαλλία ή στην Ισπανία. Αλλά για μια πόλη, για μια χώρα η οποία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, σωστά, σίγουρα είναι αρκετά τραγικό. Συνυπολογίζουμε και τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Κύριε Δημινάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και να πραγματοποιήσουμε ζωντανή σύνδεση σε καλύτερες συνθήκες. Για άλλους λόγους, ελπίζοντας να σας δείξω πλάνα από τη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη. Βέβαια. Λατρεύουμε και αγαπάμε. Με πολύ χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, αποκλειστικές αναφορές, αποκλειστικές δηλώσεις του κυρίου Δημινάκη, ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε
προκειμένου να σώσει τη γυναίκα του, να βρεθεί στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά με τους σοβαρά τραυματίες.